Οι μαχητές μίλησαν. Η απόφαση έχει πάρθει. Περικλής. Μελίνα. Περικλής. 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 Άρα το αποτέλεσμα είναι ξεκάθαρο. Ο Περικλής θα είναι ο πρώτος υποψήφιος από την ομάδα των μαχητών. Να διαβάσω και τις υπόλοιπες. Περικλής. 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 Και η τελευταία που έχει επίσης το όνομα του Περικλή. Περικλή. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι. Είναι σεβαστή η απόφαση της ομάδας, εννοείται. Η ομοφωνία σε παραξενεύει. Με τον τρόπο που σκέπτομαι εγώ, ναι. Με παραξενεύει. Τον ανέλησα νωρίτερα, δεν θα τον ξαναπώ. Γνώριζες ότι θα υπάρξει αυτό το αποτέλεσμα? Είχε γίνει κάποια σχετική συζήτηση? Ήρθανε κάποια μέλη της ομάδας να μου πούνε τι θα κάνουνε. Σαν εκπρόσωποι του συνόλου? Όχι, ή για να εκφράσουν σαν εκπρόσωποι του εαυτού τους. Εγώ, να σου πω την αλήθεια, προτιμώ αυτές οι εξομολογήσεις να μην γίνονται. Από τη στιγμή που κάνεις κάτι, δεν υπάρχει λόγος να εκφράζεις και μια λύπη μαζί με αυτό, γιατί αν λυπόσουν πραγματικά, δεν θα το έκανες. Μελίνα, δεν μπορώ να με σε ρωτήσω. Διάβασα και το όνομά σου. Ήσουν μέλος αυτής της ομάδας που προσέγγισε τον Περικλή για να του αναλύσει το σκεπτικό. Με κάποια ομάδα δεν ήμουνα. Εγώ απλά του είπα τι θα έκανα. Γιατί στο παρελθόν έτυχε να ψηφίσω κάποιο άτομο και του ήρθε πάρα πολύ ξαφνικό και απότομο. Και είχε θέμα με αυτό, οπότε ήθελα να νιώθω εγώ με τον εαυτό μου ότι είμαι okay. Ήθελα να κοιμηθώ το βράδυ, ας πούμε, και να μην έχω τύψεις ότι κάποιος ξαφνιάστηκε από κάτι που έκανα. Οπότε, γι' αυτό το λόγο, είπα στον Περικλή ότι θα ψηφίσω. Αυτό δεν έχει να λέει όμως ότι έχουμε κάτι. Τον αγαπώ, το συμπαθώ, τα έχουμε πει. Το ξέρει και ο ίδιος, οπότε είμαι μια χαρά με αυτό. Κοιμήσου ήσυχα, Μελίνα μου, όλα καλά. Περικλή, παρόλα αυτά, εσύ ψήφισες τη Μελίνα. Είχες πολλές επιλογές. Αυτό που είπα στα παιδιά που ήρθαν να με προσεγγίσουν, τους είπα με βάζετε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση για τον εξής λόγο. Είμαι πολύ αξιοπρεπής σαν άνθρωπος και ποτέ δεν θα ψήφιζα κάποιον που θα ερχόταν να μου πει ότι θα με ψηφίσει για να μην νομίζω ότι το κάνω για αντίπεινα. Γιατί δεν λειτουργώ έτσι και δεν σκέφτομαι μικροπρεπώς. Όμως είπα ότι κάποιον πρέπει να ψηφίζω κι εγώ. Και μέσα στις επιλογές που έχω θα είναι και κάποιος από αυτούς που έχει έρθει να μου πει ότι θα με ψηφίσει. Γι' αυτό και ήρθα σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Σε όποιον ερχόταν και μου το έλεγε, του έλεγα: σε παρακαλώ πολύ, μη μου το κάνεις αυτό. Όχι, μη με ψηφίσεις, για όνομα του Θεού. Μη μου το λες όμως, γιατί και εγώ θα έρθω στη θέση να πρέπει να ψηφίσω κάποιον και θα είναι μέσα από εσάς. Πρώτος υποψήφιος λοιπόν από την ομάδα των μαχητών είναι ο Περικλής. Θα σας αποχαιρετήσω και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, στο δεύτερο αγώνα Ασυλίας. Απλά θα πρέπει να προειδοποιήσω την ομάδα των μαχητών. Σε περίπτωση που κάνετε και δεύτερη ήττα σε αγώνα Ασυλίας, τότε στο συμβούλιο που έρχεται θα πρέπει να βγάλετε όχι έναν, αλλά δύο υποψήφιους. Σας ευχαριστώ πολύ. Μπορείτε να επιστρέψετε στα πρόχειρα καταλήματά σας. Καλή συνέχεια.